Ο Πάοκ συνεχίζει την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με τον Πα Γιάννα την ερχόμενη Κυριακή στη Τούμπα. Όμως η χθεσινή επιστροφή στι προπονήσεις έκρυβε μια δυσάρεστη έκπληξη για τον Παύλο Γκαρσία, καθώς ο Μάρελ Καντουρί δέχτηκε χτύπημα στην αποδοκνημική. Ο Μαροκινό, ο οποίο αποτελεί μια ιδιαίτερα ποιοτική επιλογή για την μεσαία γραμμή, νιώθει ενοχλήσει και η κατάστασή του, σύμφωνα με την ενημέρωση τη ΠΑΕ, θα παρακολουθείται. Ο Ρουγουανό προποντή δεν θέλει ούτε να σκέφτεται ότι θα του προκύψει μια νέα σημαντική απουσία μετά από αυτή του Γιανούλη. Σε κάθε περίπτωση, πάντω, στα επόμενα 24 ώρα θα φανεί κατά πόσο ο τραυματισμό του Αλκαντουρή είναι ικανό να τον αφήσει εκτό αγώνα. Με τι πρώτε εκτιμήσει να αναφέρουν ότι θα υπάρξει πρόβλημα στη συμμετοχή του στην προσεχή και αναμέτρηση με τον πα. Την ίδια ώρα ο Γκαρσία καταστρώνει και τα πλάνα του χωρί τον Δημήτρη Γιανούλη. Οι δύο πιθανή αντικαταστάτε του είναι ο Αντρέβι Ερίνια και ο Άντριαν Νίλσεν Περέιρα, με τον πρώτο να έχει ανεβάσει ρυθμού τελευταία. Στο μεταξύ, οι παίκτε του ΠΑΟ κατονομάζονται για την επανέναρξη των αγωνιστικών του υποχρεώσεων έχοντα μπροστά του ένα μήνα φωτιά, όπου ο Δικέφαλο θα δίνει μάτσα σε πρωτάθλημα και γύρω παλίγκα ανά τρει μέρες. Στο διάστημα που ακολουθεί, οι ποδοσφαιριστέ του Πάπλο Γκαρσία θα διεκδικήσουν την πρόκριση στους 32 του Europa League, ενώ καλούνται παράλληλα να συνεχίσουν τα νικηφόρα αποτελέσματα στο πρωτάθλημα ώστε να παραμείνουν σε τροχιά κορυφή. Μέσα σε διάστημα ενός μήνα, ο Δικεφαλος του Βορρά θα δώσει 7 παιχνίδια σε Πρωτάθλημα και Ευρώπη, με τους παίκτες του Δικεφάλου να έχουν μπροστά τους έναν αγωνιστικό γολγοθά που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τη χρονιά. Ο υπεύθυνο Ακαδημία Αγία Παρασκευή Βόλου, από όπου απέκτησε ο δικέφαλο του Βορρά τον Γιάννη Κωνσταντέλια, Αλέξανδρος Μαλακασιώτη, μίλησε στο Μετρόπολη για το ξεχωριστό ταλέντο του 17χρονου μεσοεπιθετικού. Απολαμβάνει το ποδόσφαιρο και δεν τον ενδιαφέρει κάτι άλλο εκτό από το να είναι στο γήπεδο και να κάνει αυτό που ξέρει καλά. Είναι στο χέρι του. Δουλεύει έξτρα και με προσωπικού γυμναστέ περισσότερο σωματοδομικά. Το κάνει και το προσπαθεί. Το θέλει. Αν δεν το ήθελε, δεν θα τρέχει παραλίες με έξτρα προπόνηση. Ένα ακόμα δημοσίευμα από την Ιταλία συνδέει το όνομα του Γιανούλη με την Νάπολη. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Ραϊσπόρου Αετσίρο Βεράτο, ο Έλληνα αμυντικό συνεχίζει να απασχολεί την ομάδα του Τζενάρο Κατούζο. Ο προπονητή τη Νάπολη φαίνεται πω έχει ζητήσει μια αξιόπιστη λύση στο αριστερό άκρο τη ομάδα. Πρώτο στόχο αποτελεί ο Έμερσον τη Τσέλση, αλλά η περίπτωσή του φαντάζει αρκετά ακριβή. Σύμφωνα πάντα με το σχετικό δημοσίευμα για τον Έμερσον, φαίνεται πω έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον οι Ιουβέντου και οι Ιντερ, με την περίπτωση του Γιανούλη να μοιάζει πιο προσιτή οικονομικά. Άλλωστε, ο αμυντικός του ΠΑΟΚ που αποτελεί βασικός τέλεχος της ομάδας του Παύλο Γκαρσία είχε δεχθεί μεταξύ άλλων και πρόταση από την Αταλάντα με τον δικέφαλο να την απορρίπτει. Εκτός της Αταλάντα, οι Θεσσαλονικοί δέχτηκαν μια πρόταση και από την Πόρτο την τελευταία μέρα των φετινών μεταγραφών ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ, με τους δράκους να μην καταφέρνουν να πείσουν τον ΠΑΟΚ.